Οι μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη είναι ένα χρόνιο ζήτημα που απασχολεί και επιζητείται συνεχώς λύση, ώστε να γίνονται πιο γρήγορα και με καλύτερες συνθήκες. Το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας μίλησε με κατοίκους της πόλης για το τι επιλέγουν για να μετακινηθούν, καθώς και για το πώς βλέπουν τις υποδομές που υπάρχουν. Το λεωφορείο. Είστε ικανοποιημένος από αυτό? Όχι και τόσο. Και για ποιο λόγο συνεχίζετε να το επιλέγετε? Γιατί αυτή τη στιγμή είναι το μόνο που μπορώ να χρησιμοποιώ. Θεωρείτε ότι οι υποδομές της πόλης είναι κατάλληλες για κάποιο ποδήλατο ή οτιδήποτε άλλο? Όχι. Υπάρχει έλλειψη παιδείας. Και το ποδήλατο να πάρω, οι ποδηλατόδρομοι περισσότεροι θα είναι παρκαρισμένοι από αυτοκίνητα. Όσοι δεν είναι και είναι πάνω στο πεζοδρόμιο θα είναι γεμάτες από πεζούς. Οπότε, ό,τι και να χρησιμοποιήσω είναι... Δεν βγάζει πουθενά. Τα λεωφορεία κυρίως. Για ποιο λόγο τα λεωφορεία? Επειδή δεν έχουμε δίπλωμα. Και για πιο γρήγορα. Θα μπορούσε να τα γίνει καλύτερα, αλλά εντάξει, όταν δεν έχει τίποτα άλλο. Οι υποδομές στην πόλη επιτρέπουν κάποιο ποδήλατο ή κάποιο άλλο μέσο? Επιτρέπουν, αλλά συνήθως είναι πιο αργό από το λεωφορείο. Ωραία, ποιο μέσο χρησιμοποιείτε? Λεωφορείο αναγκαστικά. Για ποιο λόγο, είναι ικανοποιητική? Όχι, αλλά αναγκαστικά το λεωφορείο. Τι άλλο μέσο, ποιες άλλες ενεργοποιήσεις υπάρχουν, κάποιο Όχι, μετά τις 12 όταν δεν υπάρχουν, ας πούμε, και είναι μόνο τον Ιένα το οποίο γεμίζει, αναγκαστικά ταξί ή αν είμαι μακριά, πόδια. Οι υπηρεσίες του λεωφορείου σας ικανοποιούν γενικά? Θα με ικανοποιούσαν αν είχε πιο συχνά δρομολόγια. Λεωφορείο κι εγώ. Ναι. Είναι το μοναδικό που επιτρέπει η πόλη, δεν έχουμε άλλο μέσο μετακίνησης. Και είναι ικανοποιητικό γενικά στις υπηρεσίες του? Δεν θα το έλεγα. Υπάρχουν ελλείψεις στα δρομολόγια. Στριμωγνόμαστε μέσα στα λεωφορεία, οπότε... Οι τροποποιήσεις τώρα που έχουν γίνει, κατά πόσο έχουν επηρεάσει γενικότερα την διαδρομή και τα... Δεν θα λέγω ότι έχουν βοηθήσει ιδιαίτερα. Ίσα-ίσα υπάρχουν, πιστεύω, λιγότερα λεωφορεία. Το ποδήλατό μου. Για ποιο λόγο όχι στο λεωφορείο? Γιατί δεν αξίζει τα χρήματα που είναι και το εισιτήριο και για πολλούς λόγους. Το ποδήλατο γενικά στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό, οι δρόμοι το επιτρέπουν? Όχι, δεν το επιτρέπουν. Όπως με βλέπεις τώρα, είμαι στο πεζοδρόμιο που τυχαίνει να έχει ποδηλατόδρομο. Μάλιστα, κάποιοι από τους πολίτες αναφέρθηκαν και στο τι θα βοηθούσε την πόλη ώστε να αλλάξει η εικόνα που υπάρχει σήμερα. Πιο το λεωφορείο, ξεκάθαρα. Γιατί δεν υπάρχει μετρό. Είστε ικανοποιημένος από τις υπηρεσίες του λεωφορείου? Σχετικά. Νομίζω ότι είναι πολύ ικανοποιητικό. Μας πάει παντού. Δηλαδή, από το σπίτι μου μέχρι το κέντρο πηγαίνω σε ένα τεταρτάκι και δεν καταλαβαίνω. Είμαι από Αθήνα, οπότε συμφέρει πολύ, πάρα πολύ. Ωραία. Κάποιο άλλο μέσο το οποίο θα βοηθούσε γενικά στην Θεσσαλονίκη για να βελτιωθεί η κυκλοφορία? Ένα τραμ νομίζω θα ήταν ικανοποιητικό. Και το τρόλι, η αλήθεια, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά δεν ξέρω ποιες είναι οι σκέψεις του Δήμου, οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Το λεωφορείο. Για ποιο λόγο σας ικανοποιεί γενικά σαν μέσο? Όχι καθόλου, καθώς δεν είναι πολύ καλή η ποιότητα των αστικών συγκοινωνιών. Και τι προτείνετε γενικά, τι θα δώσει μια ανάσα στην Θεσσαλονίκη για την αποσυμφόρηση? Να γίνει το μετρό επιτέλους, καιρός δεν είναι. Όσο κοινωνιολόγος μηχανικός θα το έλεγα ότι πρέπει να γίνει. Επιτρέπει την κυκλοφορία ποδηλάτων, πεζών? Όχι. Συνήθως περπατάω όπου είναι να πάω, αλλιώς χρησιμοποιώ λεωφορείο. Σας ικανοποιεί γενικά για τις υπηρεσίες του, είναι καλό? Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα, αλλά επίσης κατανοώ ότι μέσα στην κρίση, εντάξει, είναι και λογικό να υπάρχουν. Ποιο μέσο μεταφοράς θα έσωσε την κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη? Θα έλεγα το μετρό, αλλά επίσης δεν μπορούμε να περιμένουμε να γίνονται όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Αν και εντάξει, το μετρό έχει, εντάξει, μια μακριά ιστορία αυτή για τη Θεσσαλονίκη. Να σημειωθεί πως η έλευση του μετρό στο μέλλον θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα που υπάρχει σήμερα όσον αφορά τις μετακινήσεις. Επίσης, ανοιχτό είναι και το ζήτημα των ποδηλατοδρόμων καθώς και της θαλάσσιας συγκοινωνίας.